Καλησπέρα σε όλες και όλους. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, κυρία Ελένη Δεδουγκουλάκη. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτη Ισίδωρο, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προστιεκλημένοι. Με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση σας καλωσορίζουμε στην απόψινή τιμητική εκδήλωση που διοργανώνει η Ακαδημία Αθηνών μαζί με το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, η οποία είναι αφιερωμένη στον Λόρδο Βίρονα με αφορμή τα 200 χρόνια από τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης θα εκφωνηθούν ομιλίες από τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, τα οποία θα καλύψουν ενδιαφέρουσες πτυχές που αφορούν την ιστορική προσωπικότητα του Λόρδου Βίρονα. Θα ήθελα επίσης να διατυπώσω και ο ίδιος ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις, επιστώντας αρχικά την προσοχή σας στην ιστορική αυτή αίθουσα τελετών του Μεγάλου της Ακαδημίας Αθηνών και στο εικονογραφικό της σύνολο που βλέπετε γύρω. Ο αυστριακός ζωγράφος Christian Greenpeckel επέλεξε μέσα από τις ελαιογραφίες του τον μύθο του Προμηθέως για να το συνδέσει με το ρόλο της Ακαδημίας ως φορέα πνευματικού φωτός και γνώσης. Ο Προμηθέας αποτελεί ένα σύμβολο γενναιότητος και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Υπερβαίνοντας τον νόμο των θεών, ο Προμηθέας κλέβει τη φωτιά για να τη δώσει στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ένα πλήθος νέων δυνατοτήτων. Ωστόσο, θα πληρώσει το τίμημα αυτής της πράξης και θα βιώσει τις συνέπειες του τιμωρητικού αρχηγού των θεών, του Δία, που το καταδίκασε στην αιχμαλωσία του στον Κάφκασο και στην καθημερινή δοκιμασία του, που συνίσταται σε ένα αετό που καταβροχθίζει το σηκώτι του, το οποίο αναγεννάται κάθε μέρα με αποτέλεσμα το βασανιστήριο να διαιωνίζεται. Όπως βλέπετε εκεί, σε αυτή την εικόνα, στα δεξιά σας. Το ελληνικό έθνος, επίσης, πολύπαθο και βασανισμένο, έχει δοκιμαστεί σε πολυάριθμες φάσεις της ιστορίας του και έχει σταθεί όρθιο και ζωντανό χάρη στα ιδανικά εκείνα που αναδεικνύονται στο μύθο του Προμηθέως. Την τόρμη, την αντίσταση στο δυνάστη, την βαθιά αγάπη και αλληλεγγύη προς τον φιλάνθρωπο που εκφράστηκε μέσα από τη συστράτευση στα διάφορα μέτωπα για την εκδίωξη του εχθρού. Σε ένα τέτοιο ιστορικό πλαίσιο εντάσσεται και η προσωπικότητα του Λόρδου Βίρονα, η οποία έχει αποκτήσει δεσπόζουθα θέση στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Ο Λόρδος Βίρον αποτελεί ένα σύμβολο αντίστασης, καθώς στήριξε ουσιαστικά τους μαχόμενους Έλληνες κατά την περίοδο της Εθνικής μας Επανάστασης, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση των φιλελληνικού κινήματος, αφιερωμένο στην τέχνη του ως ρομαντικός ποιητής και με σημαντικές ευαισθησίες σε θέματα παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λόρδος Βίρον μίλησε για την ελευθερία με το έργο του αλλά και με τις πράξεις του. Άλλωστε, με δική του βούληση συνέδεσε τη μοίρα του με την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, μια μοίρα η οποία σφραγίστηκε με το θάνατό του στις 19 Απριλίου του 1824. Πολυάριθμα τεκμήρια αποδεικνύουν την πολύτιμη συμφορά του Λόρδου Βίρονα στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, σε υλικό αλλά και ηθικό επίπεδο, καθώς και την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Ως γνωστόν, η Ακαδημία Αθηνών παρουσιάζει έκθεση στην Ανατολική της αίθουσα με θέμα «Ο Λόρδος Βίρον και η Φιλελληνική Άβρα».
η οποία εγκαινιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο και περιλαμβάνει συλλογή προσωπικών αντικειμένων του Λόρδου Βίρονα που έχει διατεθεί από το Μουσείο Φιλελληνισμού. Πολυάριθμες είναι και οι τιμητικές εκδηλώσεις που έχουν λάβει το χώρα το 2024 σε όλη την επικράτεια για τον Λόρδο Βίρονα και από την ελληνική πολιτεία αλλά και από πολλούς άλλους φορείς. Οδεύομαι επιπλέον προς το έτος 2026 που συνιστά τη 200η επέτειο της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου. Η Ακαδημία Αθηνών έχει θέσει υπό την αιγίδα της την Επιτροπή για τον Σχεδιασμό των Εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, που έχει συγκροτηθεί από τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, κύριο Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο, και φιλοξένησε πριν από μερικές μέρες την πρώτη συνάντηση των μελών της Επιτροπής αυτής, όπου αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα γόνιμος διάλογος μεταξύ των μελών. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επέτειος του 2026 συμπίπτει με την επέτειο των 100 χρόνων λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και το Ίδρυμά μας, μεταξύ των σχετικών εορτασμών που σχεδιάζει, θα συμπεριλάβει μία τιμητική εκδήλωση για την έξοδο του Μεσολογγίου. Θα ήθελα τέλος να παρατηρήσω ότι η στροφή αυτή προς το παρελθόν και η διοργάνωση αυτών των θεματικών εκδηλώσεων δεν έχει μόνο ιστορικό χαρακτήρα, αλλά βασικός στόχος είναι να αναδειχθούν αυτές οι εμβληματικές προσωπικότητες, όπως είναι ο Λόρδος Βίρον, και να φανεί το πόσο συνιστούν ακόμα πηγές έμπνευσης και αντίστασης στο παρόν, σε κάθε συνθήκη όπου διακυβεύεται η συλλογική και ατομική ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε όλες και όλοι στο τέμενος των Μουσών, σε αυτήν την εορταστική εκδήλωση για τον κολοσιαίο φιλέλληνα Λόρδο Βίρονα. Η αιτία που ενεπλάκει να πω ένα χαιρετισμό είναι ένα ποίημα του γνωστό σε όλους μας, η σκοτεινιά, το σκοτάδι, darkness, το οποίο έγραψε ο Λόρδος Βίρον αμέσως μετά το επόμενο έτος της εκρήξεως ενός από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια που έπληξαν την ανθρωπότητα, το Ταμπόρα, το οποίο εξεράγει το καλοκαίρι του 1815. Το επόμενο θέρος και το επόμενο έτος χαρακτηρίζεται ως το έτος χωρίς θέρος. Είχε πάει για θερινές διακοπές στη Γενέβη ο Λόρντ Μπάιρον μαζί με την οικογένεια Σίλι και ήταν τόση η καταχνιά και το σκοτάδι από τη σποδό του ηφαιστείου που είχε καλύψει όλο το βόρειο και μέρος του νοτίου ημισφαιρίου, ώστε ξεκίνησε ένα ποίημα για να περιγράψει το εξής. Λέει ότι έζησα ένα όνειρο. I had a dream. Αυτή η σπουδαία φράση χρησιμοποιήθηκε μετά και από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και αυτό το όνειρο, λέει, δεν ήταν ένα όνειρο, αλλά ήταν πραγματικότης. Και περιγράφει και είναι η μόνη περιγραφή που υπάρχει των συνεπειών του ηφαιστείου με ποιητικό τρόπο παγκοσμίως. Είναι μια εκπληκτική περιγραφή, αναφορά, η οποία γίνεται από τη Lac Léman και περιγράφει τα συναισθήματα που του υπέβαλε η σκοτεινιά που έβλεπε, η οποία είχε τα ίδια συναισθηματικά αποτελέσματα και στην Σίλη, γιατί
Το ίδιο καλοκαίρι, επειδή δεν μπορούσαν να βγουν, ο ένας έγραψε το Darkness, ο Lord Byron, και η Shelley τον Frankenstein. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, και ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω μπροστά σε κολοσσιαίους συναδέλφους της δευτέρας τάξεως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννητε, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση και εξαιρετική περιγραφή. Τώρα παρακαλώ τον συνάδελφο ακαδημαϊκό, κύριο Θεόδωρο Παπαγγελή, να λάβει το λόγο και να μας μιλήσει για τον πολιτικό Βύρονα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Μπάιρον, έτσι θα αναφέρομαι χάριν συντομίας αλλά και αυθεντικότητας, πάτησε για πρώτη φορά ελληνικό έδαφος το Σεπτέμβριο του 1809, όταν προερχόμενος από τη Μάλτα και στο πλαίσιο ενός εθιμικού Grand Tour αποβιβάστηκε στην αχαϊκή ακρογιαλιά. Μαζί με το στενό του φίλο John Cam Hobhouse ξεκίνησαν από εκεί για τα Γιάννηνα με σκοπό να συναντήσουν τον Μωαμεθανό Ναπολέοντα, που όμως εκείνες τις μέρες βρισκόταν στο Τεπελένι. Οκτώβριος του 1809. Ο Μπάιρον είναι 21 ετών. Επίμονες φθινοπορεινές βροχές και δυσμάχητη λασπουριά δεν άμβλυναν την ακόρεστη περιέργεια των δύο περιηγητών να συναντηθούν με τον διαβόητο Αλή, ο οποίος δέχθηκε τον Μπάιρον με αυρόφρονες διαχύσεις. Ζήτημα διπλωματίας, αλλά και ιδιαζόντος προσωπικών γούστων από τη μεριά του Τουρκαλβανού. Αλλά αυτό το οποίο γοήτευε τον Μπάιρον ήταν η αίσθηση ότι είχε βρεθεί σε ένα πολιτισμικό εξοδιάστημα, σε τόπο τραχιάς και ανεξερεύνητης ομορφιάς, από όπου η Ευρώπη μόλις και αχνοφαινόταν στο βάθος του σύγχρονου ιστορικού ορίζοντα. Τον Αλή δορυφορούσαν εξωτικές και βλοσιρές φυσιογνωμίες της βαλκανικής πανσπερμίας. Οι γυναίκες εντυχισμένες στον οντά και ο Μπάιρον να καμαρώνει με τη φανταχτερή αλβανική φορεσιά όπως τον βλέπουμε σε ένα από τα πιο γνωστά πορτρέτα του. Το πρώτο συναπάντημα με τη Βαλκανική Ανατολή άναψε ακαριέα την οριενταλιστική θριαλίδα του Άγγλου αριστοκράτη. 2-3 εβδομάδες αργότερα, το καράβι που θα μετέφερε τον Μπάιρον από την Πρέβεζα στην Πάτρα εξόκυλε. Στην υπηρώτικη ακτή, οι ναυαγοί δέχτηκαν βοήθεια από σουλιώτες που λίγο αργότερα και για τον φόβο ληστρικού ενδεχομένου συνόδευσαν τον Μπάιρον που είχε αποφασίσει να μετακινηθεί διαξηράς προς Αθήνα. Ήταν η νύχτα της 14ης Νοεμβρίου του 1809. Όταν ο Μπάιρον είδε το ορχιστικό των αρματωμένων σουλιωτών γύρω από τη σούβλα με το αρνί και άκουσε κλέφτικα τραγούδια και ένιωσε ότι έβλεπε τον πυρίχιο μιας αντριοσύνης που αγέροχη και σοφιλιασμένη με τον κίνδυνο και το θάνατο εόρταζε την τραχιά αδιαπραγμάτευτη περηφάνεια της. Η βυρονική βιβλιογραφία ανοιχνεύει πολλαπλές αφετηρίες και συμβολές στη γενεαλογία του λεγόμενου βυρονικού ήρωα.
αλλά το βιωματικό μάγμα των 2-3 μηνών στις στενοποριές και τα ρουμάνια της Ηπείρου και της Ρούμελης. Και προτού ο Μπάιρον ανήμερα Χριστουγέννων του 1809 αντικρίσει τον αρχαίο Ερυπιώνα της Αθήνας, αυτοί οι 2-3 μήνες στάθηκαν πολύ πιο κρίσιμοι από οποιαδήποτε άλλη επιρροή. Και θα έλεγα ότι τη νύχτα εκείνη του Νοέμβρη οι κλέφτες χόρευαν πιασμένοι χέρι-χέρι με όλο το επικό και ασυμβίβαστο συνάφι που σταδιοδρομεί στην ποίηση του Μπάιρον. Με τον Λάρα, τον Γιαούρη και τον Μάνφρεντ από τα ομώνυμα έργα, τον Κόνραντ από τον Κουρσάρο, αλλά ακόμα και με τον Δον Ζουάν και με τον Χάρολτ από το προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολτ. Όλες αυτές οι βυρονικές φιγούρες είναι περίοπτες μέσα στη μυστηριώδη μοναδικότητά τους. Στοιχειώνονται από τους δαίμονες και τις ερηνίες ενός ημίφο του παρελθόντος. Εξωμότες της συντεταγμένης εξουσίας διεκδικούν αδιαπραγμάτευτη ελευθερία δράσης για το πληθωρικό εγώ τους και συχνά λαχταρούν την απόδραση. Μια οποιαδήποτε απόδραση από την ιρκτή ενός αδιέξοδου κορεσμού. Ο Μπάιρον επέστρεψε στην Αγγλία το 1811. Όποιος έχει μελετήσει τη βιογραφία του, όποιος ξέρει την αλληλουχία προσωπικών σκανδάλων και αντικονφορμιστικής βουλημίας που 5 χρόνια αργότερα τον έστειλαν από συνάγωγο και πλάνητα για πάντα μακριά από την Αγγλία, δελεάζεται συνεχώς και καλά κάνει να συνερεί το πρόσωπο του ποιητή με τα προσωπία της ποιησής του. Και αυτό ακριβώς έκανε η πολυπληθής αναγνωστική του πελατεία. Διάσημος. Η πρώτη περίπτωση celebrity με τη σημερινή δημοσιογραφική έμφαση του όρου. Ο Μπάιρον ενσάρκωσε όσο κανένας άλλος τις πιο εκρηκτικές, ηφαιστειώδεις, ελευθέριες και ασίδωτες, αλλά και τις πιο δημοφιλείς και ευπόλυτες όψεις του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Αυτός, ο υποδιαμόρφωση ακόμα ρομαντικός Μπάιρον, ήρθε, όπως είπα, στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1809. Στην Ελλάδα επέστρεψε 14 χρόνια αργότερα. Και για τον Μπάιρον της δεύτερης αυτής παρουσίας θα μιλήσω με αναγκαστική συντομία στη συνέχεια, εστιάζοντας σε μια εκδοχή της δυσπερίληπτης προσωπικότητάς του που μένει λίγο πολύ αθέατη, τουλάχιστον για εκείνους που αρκούνται στον κοινό Χριστό Πεάνα για τον φλογερό φιλέλληνα που κατέβαλε ηρωικά το έσχατο τίμημα για την ελευθερία της Ελλάδας. Στην πρώτη μεγάλη ποιητική του σύνθεση, στο προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολτ, το άρχισε στα Γιάννενα, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη του 1809, είναι το ποίημα που τον έκανε διάσημο, ακούγονται ήδη καθαρά όχι μόνο οι τυπικές εγκλήσεις της υψηλής ρομαντικής ποίησης και φωνής, αλλά και ευκρινή σήματα πολιτικού στοχασμού για το στρατιωτικό και πολιτικό επεκτατισμό, για το ανώφελο του ηρωισμού, για το απροσδιόριστο της ιστορικής κίνησης. Η αφορμή είναι οι εκατόμβες της Ιβηρικής Χερσονήσου στις μάχες των Άγγλων και Ισπανών εναντίον του Ναπολέοντα. Ο Μπάιρον προχωράει πέρα από τους οντολογικούς στοχασμούς της υψηλής ρομαντικής ποίησης και όπως εύστοχα έχει γραφτεί, άλλοτε με ρεαλιστική οξυδέρκεια, άλλοτε με το τέμνον όργανο της σάτυράς του, δηλώνει ότι το εν το κόσμο ζήν είναι κυρίως πολιτικό και όχι οντολογικό ζήτημα. Παραλείπω πολλά για να πω ότι αυτός ο πολιτικός Μπάιρον μοιάζει να οριμάζει ραγδαία
αμέσως μετά την επάνωδό του στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1823, όταν αρχικά σταθμεύει στην Κεφαλονιά αναμένοντας και αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους για να βοηθήσει την ελληνική υπόθεση. Αμήχανος εδώ, παρακολούθησε για καιρό τους επαναστάτες να παίρνουν με τη σειρά στο χέρι το σκύπτρο της δολερής διχόνοιας, προβληματισμένος και άλλοτε εξοργισμένος, δεχότανε τίματα για οικονομική ενίσχυση με συστάσεις και προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο να καταλήξουν τα χρήματα σε λάθος χέρια. Προφανώς δίνει σε μία περίοδο αθωότητας ή αφέλειας, πιστεύοντας ότι θα υπήρχε μια θεσμικά κατοχυρωμένη, νόμιμη και γενικά αποδεκτή αντιπροσώπευση από την ελληνική πλευρά, αλλά όταν είδε κατάματα αυτό που συνέβαινε, το είπε έξω από τα δόντια. Δεν είμαι εδώ σε αναζήτηση περιπέτειας, ούτε για να στηρίξω μια φατρία. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την αναγέννηση ενός έθνους. Not a faction, but a nation. Δεν μιλάει εδώ ο Μπάιρον του κοινού ρομαντικού αφηγήματος. Δεν μιλάει κανένα από τα πρωτοπαλίκαρα που διαπρέπουν και αριστεύουν ως βυρονικοί ήρωες. Μιλάει ο πολιτικός και πολιτικός σκεπτόμενος Μπάιρον ή, για να δανειστώ και τον όρο που χρησιμοποιεί ο Ρόντρικ Μπίτον, ο γεωπολιτικά σκεπτόμενος Μπάιρον, ο οποίος, προλαβαίνοντας για άλλη μια φορά τον ποιητή, ζητούσε ομόνοια και συντονισμό δράσης για να μην μπουν τα ξένα έθνη, αν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει λευτεριά. Το ήθος του ρομαντικού βυρονικού ήρωα είναι σε μεγάλο βαθμό η φαντασιακή διαστολή της απέχθειας του Μπάιρον για κάθε μορφή συντεταγμένης εξουσίας και της ριζικής δυσπιστίας του απέναντι στους στρατηγικούς παίκτες της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής κακέρας, κυρίως μετά το συνέδριο της Βιέννης. Όμως, στις τελευταίες 100 μέρες στο Μεσολόγγι, αυτός ο βυρονικός ήρωας βρίσκεται σε πλήρη καταστολή. Όταν ο Μπάιρον διάβασε στα ελληνικά χρονικά την εφημερίδα που εξέδιδε ο Ελβετός φιλέλληνας Γιώχαν Ιάκωμ Μέιερ, άρθρο που σάλπιζε αλληλεγγύη ανάμεσα σε Έλληνες, Ούγγρους και Κροάτες, φρόντισε για την κατάσχεση του φίλου για να μην εξαφθεί η εχθρότητα των Αυστριακών απέναντι στην ελληνική υπόθεση. Κίνηση διπλωματικής λογοκρισίας και ευθυκρισίας. Και πάλι με διπλωματική περίσκεψη, σε επιστολή της 30ης Νοεμβρίου 1823 απευθύνεται στο φασματικό και σκιώδες γκοβέρνο Γκρέκο και γράφει ότι οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης διάκυνται φιλικά προς την Ελλάδα και επιθυμούν τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Δεν το πολύ πίστευε. Γράφει «Malgré lui», αλλά το γράφει για να εξορκίσει μια ελληνική εμφύλια διαμάχη που θα έκανε τις μεγάλες δυνάμεις να αναθεωρήσουν. Ο πολιτικός διπλωμάτης και ρεαλιστής Μπάιρον επιμένει. Βλέπει την επιτυχία του αγώνα για ανεξαρτησία μόνο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής. Θεωρεί αναγκαία τη διεθνοποίηση του ζητήματος. Ζητάει επίμονα την νόμιμη και θεσμική κατοχύρωση της ελληνικής αντιπροσώπευσης. Έχοντας τώρα μπροστά του τα δεδομένα, καλεί τους Έλληνες να αποφασίσουν αν θέλουν μια ανεξάρτητη χώρα, ένα γεωπολιτικό άθυρμα των μεγάλων δυνάμεων ή μια Οθωμανική επαρχία. Και προβάλλει το τρίπτυχο κεντρικής κυβέρνησης, οικονομικής πολιτικής και εξωτερικής διπλωματίας. Αλλά ήταν πιο εύκολο να περάσει η Κάμιλος από την τριμαλιά της Ραφίδας παρά να κατανοήσουν τη σημασία ενός τέτοιου προγράμματος οι πολέμαρχοι, οι οπλαρχηγοί και οι φύλαρχοι που διαφέντευαν τα φουσάτα του Μοριά και της Ρούμελης.
Ιδού τώρα το πορτρέτο ενός αγωνιστή όπως το περιγράφει ο Τόμας Γκόρντον, στρατιωτικός, μέλος της Επιτροπής του Λονδίνου, εξεπαφής φιλέλληνας, μπαρουτοκαπνισμένος στη μάχη της Τριπολιτσάς. Θα ήταν αδύνατο για ένα ζωγράφο ή λογοτέχνη να φιλοτεχνήσει μια πιο ρομαντική φυσιογνωμία λίσταρχου οπλαρχηγού. Ρόμπα Τσίφτεϊν είναι η αγγλική λέξη. Ψηλός και μειώδης, με πλούσια μαύρη χέτη και έντονη εκφραστικότητα όψης που άλλοτε τη φώτιζε μια τραχιά και ασυγκράτητη ευθυμία και άλλοτε τη σκοτίνιαζαν εκρηκτικά πάθη. Τέλος παραθέματος. Αν ο Γκόρντον είχε διαβάσει τα Turkish Tales του Byron, όπως είναι πιθανό, θα είχε δει εκεί, μέσα στην οριανταλιστική τους φαντασμαγορία, τέτοιες φιγούρες. Και ο Γκόρντον χρησιμοποιεί τον όρο ρομαντική στην εστιασμένη σημασία του βυρωνικού ήρωα. Αλλά ο τύπος του ήρωα που περιγράφει εδώ είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και θα μπορούσε εύκολα να υποθέσει κανείς ότι με το ίδιο θαυμαστικό δέος θα στεκόταν απέναντι στον Ανδρούτσο, που ήταν σαν κάστρο η κεφαλή του και τα πλατιά τα στήθη του τείχος χορταριασμένος. Μόνο που ο Μπάιρον, εκείνος ο Μπάιρον που είχε αρχίσει να σμιλεύει την πρώτη ύλη του βυρωνικού ήρωα σαγηνεμένος από την τραχιά σου λιώτικη φάρα, τώρα, 14 χρόνια αργότερα και γιωμένος στις ρεαλιστικές προϋποθέσεις του ελληνικού αγώνα, δεν θα συνταχθεί με τους Κολοκοτρωναίους και τους Ανδρούτσους, αλλά με έναν βραχύτο δέ μας, φραγκοφορεμένο, διοπτροφόρο, γραμματιζούμενο, γλωσσομαθή και εξευρωπαϊσμένο φαναριώτη, που τον έβλεπε σαν τον Έλληνα Ουάσιγκτον και που έλεγε γι' αυτόν «He is the only civilized person among the liberators». Είναι το μόνο πολιτισμένο πρόσωπο ανάμεσα στους απελευθερωτές. Με τον πολιτισμένο και εξευρωπαϊσμένο Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο είχε μηδενική χημική συγγένεια. Αλλά, δίκην mariage de convenance, ο πολιτικός Μπάιρον συντονίστηκε μαζί του επειδή ήταν συντονισμένη η πολιτική τους όραση και το πολιτικό τους ένστικτο. Γνώριζαν καλά και οι δύο ότι χωρίς τη διπλωματική στρατηγική και συνέργεια των μεγάλων δυνάμεων, το γιαταγάνι και το καριοφύλι δεν θα πήγαιναν πολύ μακριά. Οι φανατικοί αναγνώστες του Μπάιρον δεν γνώριζαν ότι αυτή την περίοδο το ίνδαλμά τους είχε ουσιαστικά αποθέσει την πένα και περί άλλα ετύρβαζε. Έβλεπε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως άμορφη μάζα που είχε κιόλας σαπίσει. Έκρινε λανθασμένη την πολιτική βούλη της αγγλικής κυβέρνησης να κρατάει διασωληνωμένο τον μεγάλο ασθενή και έβλεπε μια ανεξάρτητη Ελλάδα να παίρνει τη θέση της στο γεωπολιτικό κενό που θα άφηνε η Οθωμανική συρρήκνωση. Αν ο Μαυροκορδάτος ήταν ο Έλληνας Ουάσιγκτον, ο Μπάιρον ήξερε να σκέφτεται και σαν Χένρι Κίσιγκερ. Μόνο που ο τελευταίος δεν υπήρξε ποτέ ρομαντικός, κάθε άλλο. Κυρίες και κύριοι, ο πολιτικός Μπάιρον, ούτην μνήμην επιτελούμεν, πρόδωσε τον ρομαντικό Μπάιρον όταν βία οριμασμένος μέσα στον οριμαγδό της εποχής πήρε σεβαστικές αποστάσεις από τη βυρωνική αντριοσύνη της ατίθασης κλεφτουριάς και διάλεξε τελικά τον φραγκοφορεμένο φαναριώτη. Το φαναριώτη που ο γέρος του Μοριά δεν εμπιστεύτηκε ποτέ, γιατί τον θεωρούσε ξενόφερτο, γιατί θαρούσε ότι εντρυφούσε σε μυστικές διαπραγματεύσεις που θα παρέδιδαν την Ελλάδα δέσμια σε ξένα συμφέροντα, γιατί ένιωθε ότι εκπροσωπούσε απλώς χαρτογιακάδες που δεν είχαν χύσει αίμα και δεν είχαν καπνιστεί από μπαρούτι. Κάθε που ξημερώνει η επετειακή μέρα του 21, ο ήλιος φωτίζει και δικαίως τα αγάλματα, τα πορτρέτα και την κόψη του γέρου. Αλλά δεν ξέρω πόσοι αναγνωρίζουν την όψη
του μαυροκορδάτου, αυτού που τελικά διάλεξε ο Άγγλος Λόρδος. Και τώρα παραθέτω. Η δυσπιστία του Κολοκοτρώνη έχει συχνά στοιχειώσει την ελληνική κοινωνία και πολιτική ζωή. Και συχνά τα γεγονότα απέδειξαν ότι τέτοια δυσπιστία δεν ήταν ανυπόστατη. Από την άλλη μεριά όμως, ο φόβος ότι πάντα υπάρχουν ξένα συμφέροντα, ο φόβος ότι υπάρχουν συνέλληνες που τα υπηρετούν, έχει βλάψει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση του ελληνικού κράτους από τον καιρό του Μπάιρον, τους διχασμούς του 20ου αιώνα μέχρι και την πρόσφατη κρίση χρέους. Μπορώ να φανταστώ τον νεαρό Λόρδο του 1809 γονιπετή μπροστά στο ζωντανό Ανδριάντα του γέρου μέσα σε σύφλογο ρομαντικής έκστασης. 14 χρόνια αργότερα ο Μπάιρον ήξερε καλύτερα. Τέλος, όποιος γνωρίζει τον Μπάιρον του υψηλού ρομανισμού αλλά και τον Μπάιρον των προσωπικών ημερολογίων και εξομολογήσεων γνωρίζει καλά αυτό που είπε ο Τζόρτζ Φίνλεϊ, ότι δύο ψυχές κατοικούσαν εναλλάξ το κορμί του Μπάιρον. Προσωπικά θα πρόσθετα περισσότερες. Αλλά έτσι, δυσδιάγνωστος, αμφίθυμος και άγγελος και δαίμονας, τελικά ξεψύχησε για μια δικιά μας υπόθεση που την είχε κάνει δική του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Βαγγελή και τώρα παρακαλώ τον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Αλέκο Λεβίδη να λάβει τον λόγο και να εκφωνήσει την ομιλία του με θέμα «Η αγωνία του Λόρδου Βιρόνα μέσα από το φακό του Νίκου Κούνδουρου». Καλησπέρα σας. Απόψε θα ασχοληθώ με την ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μπάιρον». Και «Μπάιρον» θα τον λέω κι εγώ για τη συνομία. Η μπαλάντα «Μπάιρον» για μπαλάντα για ένα δαίμονα που γυρίστηκε στην Κρυμαία το 1991 και προβλήθηκε πρώτη φορά το 1992. Εκείνη τη χρονιά η ταινία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης όπου και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας, καθώς και τα βραβεία πρώτου ανδρικού ρόλου, δεύτερου γυναικείου ρόλου, σκηνογραφίας, φωτογραφίας, μοντάζ και ήχου. Πρόκειται για μια από τις καλύτερες ταινίες του Κούνδουρου, η οποία ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος, έκοψε ασήμαντο αριθμό εισιτηρίων. Στόχος μου λοιπόν είναι να παρακολουθήσω τη μεταφορά στην κινηματογραφική οθόνη μέσα από τη μυθοπλασία και την ποιητική του σκηνοθέτη μιας συνθήκης που αφορά τη ζωή μιας θρυλικής φυσιογνωμίας των αρχών του 19ου αιώνα η οποία, όπως εύστοχα διατυπώνει ο ποιητής Διονύσης Καψάλης, αποτελεί το πρότυπο της ρομαντικής εξέγερσης, ιεροφάντης ποιητής, διαπρίσιος κήρυκας της πολιτικής ελευθερίας, αλλά και ασεβής παραβάτης της αστικής ευπρέπειας και του μοραλισμού. Μια φυσιογνωμία αμφίθυμη λοιπόν, ένα πρόσωπο με δύο όψεις όπως ακούσαμε, ίσως περισσότερες από δύο όψεις. Με αφορμή αυτή την παρατήρηση ας δούμε πώς έχει απεικονιστεί η όψη της ανθοφορίας και της ακμής του Μπάιρον σε δύο πορτρέτα φιλοτεχνημένα από τον Βρετανό ζωγράφο Τόμας Φίλιπς το 1813, όταν δηλαδή ο ποιητής ήταν 25 ετών. Στο ένα, αυτό που βλέπετε, μέσα στον οριανταλιστικό πνεύμα της εποχής, ο Μπάιρον εμφανίζεται ως παλικάρι
προϊονίζοντας τη μελλοντική του ένταξη στο ελληνικό επαναστατικό αγώνα. Στο άλλο, που ζωγραφίστηκε κατόπιν παραγγελίας της ετεροθαλούς αδελφής του, Αουγκούστα Λί, ο ποιητής παρουσιάζεται ως ενσάρκωση του ιδανικού ρομαντικού ήρωα. Τώρα, ο Κούνδουρος διασταυρώθηκε με την υπόθεση Μπάιρον με αφορμή ένα ογκώδες σενάριο που του παρέδωσε σε ανύποπτη στιγμή ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Φώτης Κωνσταντινίδης. Ο ίδιος έκανε μεγάλες επεμβάσεις σε αυτό το σενάριο και τελικά στην ταινία το συνυπέγραψε με τον Κωνσταντινίδη. Εν τω μεταξύ, ο παλιός φίλος του Μάνος Ζαχαρίας, κινηματογραφιστής του Δημοκρατικού Στρατού, που από το 1949 μέχρι το 1979 είχε ζήσει στην Τασχέντη ως πολιτικός πρόσφυγας, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου πλέον δραστηριοποιόταν ως κινηματογραφικός παραγωγός. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά ειρωνική σύμπτωση η σχέση του Κούνδουρου με τον Ζαχαρία είχε ρίζες στα Δεκεμβριανά, όπου είχαν υπάρξει συναγωνιστές στο σπουδαστικό λόγο της ΕΠΟΝ Λόρδος Μπάιρον. Πιθανότατα λοιπόν ο Κούνδουρος με τις διασυνδέσεις του Ζαχαρία να εξασφάλισε την υποστήριξη της Moss Film, μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες κινηματογραφικές εταιρείες της τότε υποδιάλυσης Σοβιετικής Ένωσης, και επίσης πιθανό λόγω αυτής της συνεργασίας η ταινία να γυρίστηκε εκεί. Δεν γνωρίζω αν η ρωσική πλευρά της χρηματοδότησης επέβαλε το γύρισμα της ταινίας σε σοβιετικό έδαφος. Όμως μπορώ να καταλάβω ότι το μεσολόγγι της σύγχρονης Ελλάδας με τον αστικοποιημένο χαρακτήρα του και τη λιμνοθάλασσα με τις αλικές και τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν θα ενέπνευσαν τον Κούνδουρο. Οπότε είναι και αυτός ένας λόγος που αναζήτησε ένα διαφορετικό φυσικό σκηνικό για την ταινία του. Το βρήκε στην Κρυμαία, στις όχθες μιας λίμνης και σε ένα εγκαταλελειμμένο τατάρικο χωριό κοντά στη Γιάλτα, όπου και έχτισε ένα ολόκληρο δικό του μεσολόγγι. Η ταινία ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα χρόνο και έλαβε πολύ μεγάλη χρηματοδότηση για την εποχή της. Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Κούνδουρος, χρηματοδοτήθηκε με $500,000. Σε ρούβλια και δολάρια, όπως λέει. Έτσι εξασφαλίστηκε οικονομική ευχέρεια για την υλοποίησή της. Η ταινία αρχίζει με την άφιξη του Μπάιρον στο Μεσολόγγι στις 4 Ιανουαρίου του 1824 και κλείνει με το θάνατό του στις 19 Απριλίου της ίδιας χρονιάς. Ας δούμε και πάλι αρχικά μια κλασική και συγχρόνως ιδεαλιστική εικαστική αναπαράσταση αυτής της άφιξης, αυτή τη φορά φιλοτεχνημένη από τον Έλληνα ζωγράφο Θόδωρο Βριζάκη, το 1861, δηλαδή 57 χρόνια μετά το θάνατο του ποιητή. Στη συνέχεια, ως αντίστοιξη, ας παρακολουθήσουμε, δυστυχώς χωρίς ήχο προκειμένου να τηρήσουμε τα χρονικά όρια που μας έχουν τεθεί, δύο αποσπάσματα από την ταινία του Κούνδουρου. Πρώτον, τη δική του εκδοχή της άφιξης του Μπάιρον στο Μεσολόγγι και δεύτερον, την υποδοχή του εκεί. Το 1824, ο Μπάιρον ήταν 36 χρονών. Πάνω από μια δεκαετία τον χώριζε από τη δημοσίευση των δύο πρώτων ασμάτων του μεγάλου του ποίηματος στο προσκύνημα του Child Harold, που του χάρισε την πανευρωπαϊκή, βλέπε παγκόσμια, καταξίωση. Παρόλες τις κατά καιρούς αμφιταλαντεύσεις του, ήταν πια αμετάκλητα αφιερωμένος στον αγώνα των Ελλήνων. Κατ' ουσίαν είχε εγκαταλείψει την ποιήση για να αφιερωθεί στη δράση. Ο γνωστός νεοελληνιστής Ρόντρικ Μπίτον παρατηρεί εύστοχα:
Η απόφαση του Μπάιρον να πάει στην Ελλάδα ήταν ταυτόχρονα η κορύφωση και η άρνηση όλης της σταδιοδρομίας του ως ποιητή. Σε προσωπικό επίπεδο, ο βίος του Μπάιρον είχε υπάρξει ταραχώδης. Τα τελευταία χρόνια της παραμονής του στην πατρίδα του είχε μεσολαβήσει ένας ατυχής γάμος, καθώς και μια συκοφαντική εκστρατεία εναντίον του. Αμέσως μετά τη διάλυση του γάμου το 1815. Αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την εκστρατεία είχε παίξει και το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από τη φερόμενη σχέση του Μπάιρον με την ετεροθαλή αδελφία Αγκούστα Λί. Όλα αυτά τον είχαν οδηγήσει το 1816 σε οκτάχρονη αυτοεξορία στην Ελβετία και την Ιταλία. Ήδη πριν φτάσει στο Μεσολόγγι, καταδιωκόταν από την ιδέα του γύρατος και της σωματικής παρακμής και ως αντίδοτο σε αυτή την εσωτερική βάσανο ερωτοτροπούσε με την ιδέα ενός βίαιου θανάτου στο πεδίο της μάχης. Άλλωστε ανέκαθεν κατατρίχονταν από ένα προαίσθημα ότι θα πεθάνει στην Ελλάδα. Ο ταραχώδης βίος λοιπόν και οι συχνές ψυχολογικές μεταπτώσεις και κρίσεις μελαγχολίας είχαν κλονίσει την υγεία του Μπάιρον. Οι συνθήκες στο Μεσολόγγι δεν βοήθησαν. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος που υποδέχτηκε τον Μπάιρον στο Μεσολόγγι εκπροσωπούσε μια κυβέρνηση που βρισκόταν σε ρήξη με τους οπλαρχηγούς του Μωριά. Είχε ήδη αρχίσει ο πρώτος εμφύλιος της Επανάστασης. Σε αυτή την κινούμενη άμμο έπρεπε ο Μπάιρον να ριζώσει σύντομα και να επιλέξει τους συνεργάτες που θα μπορούσε να εμπιστευτεί και να προχωρήσει στην πραγμάτωση των όποιων σχεδίων του. Οι δυσκολίες που συνάντησε ήταν μεγάλες και ψυχοφθόρες. Στα μέσα Φεβρουαρίου, ύστερα από μια έντονη διαφωνία με ένα στρατιωτικό σώμα σουλιωτών, υπέστη μια σφοδρότατη νευρική κρίση με σπασμούς. Μετά από αυτήν, η υγεία του δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Συχνά παραπονιόταν για ελαφρύς πονοκεφάλους, ρίγη, πνευματική σύγχυση, οράματα και φοβίες. Από ορισμένους συγχρόνους του, η κρίση θεωρήθηκε προάγγελος της ασθένειας που 2 μήνες αργότερα θα απέβαινε μοιραία για τη ζωή του. Υπάρχει μια πλούσια συγκομιδή μαρτυριών και πληροφοριών για όσα διαδραματίστηκαν στη διάρκεια των 100 ημερών που έζησε ο Μπάιρον στο Μεσολόγγι. Οι μαρτυρίες αρχίζουν από τον ίδιο και περνούν στους φιλέλληνες που τον συντρόφευσαν στο εγχείρημά του, τους Έλληνες πρωταγωνιστές των γεγονότων, τους ιστοριογράφους και όσους Έλληνες και ξένους δημοσίευσαν από μνημονεύματα. Εξαιρετικό και ίσως μοναδικό στην πληρότητά του για την επεξεργασία αυτών των πηγών είναι το πόνημα του Μπίτον, «Ο πόλεμος του Μπάιρον, ρομαντική εξέγερση, ελληνική επανάσταση». Για να επιστρέψω στην ταινία του Κούνδουρου, υποθέτω ότι το 400 δακτυλογραφημένων σελίδων σενάριο του Φώτη Κωνσταντινίδη περιείχε ικανή αναφορά σε αυτό το ιστορικό υλικό. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από το ιστορικό συγκείμενο, διότι όπως αναφέρεται στην αυτοβιογραφία του, ο Κούνδουρος δεν κάνει ιστορία. Δανείζεται μια ιστορική μορφή για να κάνει κινηματογράφο, για να εντάξει στο πλάνο του ένα τρομακτικό πάσχον σώμα τσακισμένο μέσα στη δίνη της ιστορίας και των προσωπικών φαντασμάτων. Το στοιχείο αυτό είναι θεμελιώδες για την κατανόηση της ταινίας. Ας το κρατήσουμε λοιπόν. Ο ίδιος ο Κούνδουρος στην αλληλογραφία του με τη σύζυγό του από την Κρυμαία διατυπώνει καθαρά τις προθέσεις του. Το σενάριο ευτυχώς είναι χτισμένο ορθολογιστικά και σχεδόν φρόνημα, όπως πρέπει δηλαδή, μια και η ζωή ενός ανθρώπου σε αναγκάζει σε κάποια πειθαρχία. Έτσι σίγουρος πως η βάση είναι αρκετά ανθεκτική, λευτέρωσα εκείνα τα πίθαρχα στοιχεία που πριν από χρόνια γεννήσανε το δράκο. Και συνεχίζει. Ετούτη η ταινία που γεννιέται μέρα με τη μέρα σε τούτη δω την άκρη της γης θα περιέχει την ταπεινή κατάθεσή μου στον πολιτισμό των Ελλήνων
και την αντίστασή μου στην ευτέλεια που μας κυκλώνει και κοντεύει να μας αχρηστέψει, καθώς οι σιρήνες του εύκολου και του ξεκούραστου και του ανέμελου έχουν αρχίσει να γλυκαίνουν τα αυτιά ολονών μας. Ο Μπάιρον θέλει να είναι ένα τραγούδι, μια ελεγία για την απελπισία και για το θάνατο. Ένα δοξαστικό στην αγωνία του ανθρώπου να τα βγάλει πέρα με τη ζωή του και με τις ζωές των άλλων. Αυτό που βλέπετε είναι σκηνές από την υποδοχή του Μπάιρον. Θυμηθείτε πως την είχε επικονίσει ο Βριζάκης και δείτε εδώ τη βροχή, Μάλιστα. Η βασική συγκρότηση του Νίκου Κούνδουρου ήταν αυτή του ζωγράφου. Αυτή την τέχνη σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και σε αυτήν επέστρεφε συχνά στα χρόνια περισυλλογής που μεσολάβησαν ανάμεσα στις 12 ταινίες του. Όταν ετοίμαζε τον Μπάιρον, άρχισε λοιπόν ζωγραφίζοντας μια σειρά από μακέτες για το σκηνικό της πολιορκημένης πολιτείας. Παρακαλώ. Τις εικόνες, τις μακέτες. Ναι. Ως προς την αναπαράσταση του χώρου, λοιπόν, στην ταινία, επινόησε μια αρχιτεκτονική έξω από τα ελληνικά πρότυπα, μακριά από μια προσπάθεια αναπαράστασης που παρέμενε αγκιστρωμένη στην ιστορικότητα. Υιοθέτησε μια αρχιτεκτονική βαριά, κλειστή, εδρεωμένη στο νερό της λιμνοθάλασσας, που θυμίζει μεσαιωνικά πρότυπα. Είχε άραγε ο Κούνδουρος υπόψη του το ποίημα του Μπάιρον «Ο φυλακισμένος του Σιγιό» και το ομώνυμο κάστρο στη λίμνη της Γενέβης, ή απλώς η ρομαντική φαντασία του ποιητή ήρθε και έσμιξε με την μόνιμη εξπρεσιονιστική τάση, τη σύγχρονη δηλαδή εκδοχή του ρομαντισμού του σκηνοθέτη. Ό,τι και αν ισχύει, το νερό παίζει απόλυτα κυρίαρχο ρόλο στην ταινία σαν στοιχείο που υπογραμμίζει τον εγκλισμό, την απομόνωση, την αγωνία. Τον Αύγουστο του 1991, στη διάρκεια των γυρισμάτων στην Κριμαία, παρακολουθώντας από κοντά το εργοτάξιο του σκηνικού και σχολιάζοντας την πρόοδο στην αρχή, ενθουσιάστηκε. Έγραφε λοιπόν στη σύζυγό του: «Το τεράστιο ντεκόρ της ταινίας μοιάζει τέρας με τις ατέλειωτες καλωσιές που το στηρίζουν από πίσω. Ένα δάσος από κομμένους κορμούς δέντρων από πίσω και μία γκριζόασπρη νεκρική πόλη από μπρος». Στη συνέχεια όμως απογοητεύτηκε και σημείωσε: «Το ντεκόρ ένα τέρας από ατέλειωτες ποσότητες ξύλου και γύψο και πολυεστέρα. Μοιάζει επιβλητικό και σπουδαίο, αλλά δεν είναι. Το σκηνικό μυρίζει σκηνικό. Ό,τι χειρότερο δηλαδή μπορεί να μας συμβεί». Τέλος, 10 μέρες αργότερα έγραφε: «Η ιδέα της αναπαράστασης μιας γειτονιάς του Μεσολογγιού έχει πια ξεπεραστεί από καιρό, καθώς όλη η ταινία έχει πια ξεπεράσει την εξάρτησή της από τόπους και χρόνο και ονόματα και αναζητά να κερδίσει το δικό της τόπο και το δικό της χρόνο και τα δικά της ονόματα. Ο ξένος απέραντος τόπος που μας κυκλώνει, η ξένη γλώσσα και τα ξένα πρόσωπα με βοήθησαν να μπω οριστικά σε αυτό το υπερβατικό κλίμα που από την αρχή αναζητούσα». Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε μόνο μια έξω ιστορική αναπαράσταση του χώρου, αλλά μια συρρήκνωση και συμπίκνωση του χώρου και του χρόνου. Ο φακός του Κούνδουρου εστιάζει στο πρώτο κοντινό πλάνο, ενώ το βάθος πεδίου, το φόντο, παραμένει φλού, δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφυξίας. Ο σκηνοθέτης εστιάζει στα πρόσωπα και κυρίως σε αυτό του Μπάιρον. Με την ένταση και τη βιαιότητα ενός Francis Bacon,
κολλάει και ξαναγυρίζει στα μάτια του Μπάιρον. Ιστορικά πρόσωπα υπάρχουν, όπως υπάρχουν και αναφορές σε ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την παραμονή του Μπάιρον στο Μεσολόγγι. Ο φακός όμως, θα λέγαμε ότι αναδεικνύει μια ακολουθία πραγματικών και φανταστικών ή οραματικών σκηνών. Γενικότερα, η ιστορία είναι παρούσα στην ταινία σαν ένα συγκεχημένο φόντο, κυρίως μέσω των περίτεχνων κοστούμιών, των Ελλήνων ατάκτων και φιλελλήνων μισθοφόρων που επιμελήθηκε ο Διονύσης Φωτόπουλος. Αυτά μας προσγειώνουν με τον τρόπο του Μπέρτολτ Μπρέχτ στις αρχές του 19ου αιώνα και στο ελληνικό Μεσολόγγι. Ωστόσο, γενικότερα, οι 100 μέρες του βίου του Μπάιρον στην πολιτεία της Λιμνοθάλασσας συμπυκνώνονται σε ένα χωρικά και χρονικά απροσδιόριστο υπαρξιακό μονόπρακτο, όπως τα έργα του Σάμουελ Μπέκετ. What about their souls? Sir, is there life after death? I hope not, but if there is, yes, then we are lost, my friend. Σύμφωνα με τους γιατρούς του Μπάιρον, η άμεση αιτία θανάτου του ήταν ένας ψηλός ρευματικός πυρετός που τον προσέβαλε όταν έγινε μουσκεμα σε μια ξαφνική νεροποντή. Οι γιατροί του επέβαλαν αφέμαξη παρόλες τις αντιρρήσεις του αδύναμου πια ποιητή και ο Μπάιρον πέθανε. Ο Κούνδουρος επέλεξε για το θάνατο του πρωταγωνιστή την εκδοχή της αυτοκτονίας, υιοθετώντας, μάλλον άκρητα, ανάλογες φήμες που κυκλοφόρησαν στην εποχή του. Σε ένα πλάνο μας τον δείχνει άρρωστο να περιλούζεται με έναν κουβά νερό. Το στοιχείο, η στοιχιό του νερού, του βάλτου, της βροχής, της λιμνοθάλασσας, ολοκληρώνει έτσι το διαβρωτικό του έργο. Στην ταινία, η επιστημονική φλεβοτομία δίνει τη θέση της σε μια αιματηρή τελετουργία, μυρωφάντισα μια γιάτρισα εμπειρική, η οποία τον υποβάλλει σε κοφτές βεντούζες, πρακτική ακόμα σε χρήση στα δικά μου παιδικά χρόνια. Εδώ όμως ο συνδυασμός φωτιά, αίμα, τρωτή σάρκα υποβάλλουν το χθόνιο, το τυραννικό, το μοιραίο, τελικά τη θυσία. Η μορφή του Μπάιρον ως πάσχοντος Χριστού ολοκληρώνει την εικόνα. Κλείνω με μια αναδρομή. Ο Κούνδουρος στην αυτοβιογραφία του, μιλώντας για το έτος 1958, γράφει: «Με κυνηγούσαν τα φαντάσματα του Χατζηδάκη, του Κούν, του Ελίτη, του Σολομού και εκείνης της περίεργης ζωής που γεννιότανε στα καφενεία και στα ατέλειωτα κουβεντολόγια που στείνανε γύρω μου την εικόνα ενός καινούριου πολιτισμού που σκέπαζε σιγά σιγά τα φαντάσματα του εφηλίου». Τη χρονιά εκείνη εγώ ήμουν 14 χρονών. Μόλις άρχιζα σαν έφηβος να ψηλαφώ ανήσυχα τον κόσμο. Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα σε αυτόν τον καινούριο πολιτισμό. Η γενιά του 30 και οι νεότερες εκδοχές της μου απεκάλυψαν αυτόν τον τόπο και έναν νέο τρόπο πρόσληψης της παράδοσης και της ιστορίας του. Τα έργα που ανέβαζε ο Κούν και ο διεθνής κινηματογράφος των μεγάλων σκηνοθετών εδραίωσαν τη σχέση μου με την νεωτερικότητα. Κάποια έργα του Κακογιάννη, του Κανελόπουλου και του Κούνδουρου στάθηκαν τότε ισότιμα με αυτά. Τους παρακολουθούσα. Αργότερα γνώρισα και τον ίδιο τον Νίκο στο Παρίσι το 1968, στη Ρώμη, ακόμα στα χρόνια της Χούντας,
πάλι στο Παρίσι του 70 για την τιμητική προβολή του απαγορευμένου Vortex από τη γαλλική Cinematheque και ύστερα εδώ. Πάντα λαμπερός, πάντα παραγωγικός, μαχητικός, ασυμβίβαστος. Νίκο, μόλις έχεις τελειώσει το γύρισμα του Byron, γράφεις λοιπόν στη Σωτηρία από την Κρυμαία και της λες: «Η ταινία, το ξέρω τώρα πια, δεν είναι ούτε προϊόν, ούτε έκθεμα, ούτε αντικείμενο για ανάλυση, για κριτική, για επένους, για έγκριση ή απόρριψη. Αν δεν είχε το πανάκριβο περίβλημά της, θα την έβαζα σε ένα σιρτάρι για τη χαρά τη δικιά μου και των φίλων μου, σαν το Vortex». Απόψε εγώ μισάνοιξα το σιρτάρι, ανέσυρα την ταινία, σαν φίλος ωστόσο, και την παρουσίασα στο κοινό μας. Γιατί ο ελληνικός κινηματογράφος και περιπιπτόντως η Ακαδημία έχει ανάγκη από δημιουργίες και δημιουργούς τέτοιου μεγέθους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο συνάδελφο. Και τέλος θα μιλήσει ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και συνάδελφος ακαδημαϊκός, ο κύριος Προκόπιος Παυρόπουλος. Το θέμα της ομιλίας του είναι «Λόρδος Βίρον, η εμβληματική πρωτοπορία του στον αγώνα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην εστία τους». Κύριε συνάδελφε. Νομίζω πως πρέπει να κλείσω. Ωραίστε με την τεχνολογία, δεν τα πήγαινα πάντα καλά. Είναι όμορφα, λέω, να κλείσω αυτή την εκδήλωση Ακαδημίας Αθηνών. Συμβολική καθόλου, είναι αδύνατον να κλείσει κανείς μέσα σε μια ώρα και κάτι την προσωπικότητα, την προσφορά του Λόρδου Βίρονος. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το οποίο θεωρώ στο μείζον στην εποχή μας για την πολιτιστική μας κληρονομιά, δηλαδή από το τι οφείλουμε στο Βίρονα για τα επιχειρήματα που η χώρα διαθέτει την ώρα που δίνει μια σημαντική μάχη για ένα εθνικό πραγματικά θέμα, όπως το θεωρώ, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην κοιτίδα τους. Στην Αθήνα, στους πρόποδες Ακρόπολης, στο Μουσείο της Ακρόπολης, φτιαγμένο ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Το Βίρονα τον έχουμε θαυμάσει, τον έχουμε αποθεώσει, όπως συνήθως τους ζώντες, από τους ευεργέτες, ας το πω, του τόπου. Δεν τους εκτιμήσαμε. Τους ανακαλύψαμε ύστερα. Και είναι αυτό ένα μεγάλο έλλειμμα του ψυχισμού μας ως Ελλήνων, που ίσως έχει κάτι από το φθόνο, ο οποίος έχει καταντήσει εθνικό μας σπόρο. Θαυμάζουμε τους ανθρώπους όταν τους θεωρούμε πια ότι είναι ακίνδυνοι για να πλάψουν τη μαθαιοδοξία κανένας μας. Ξέρουμε τον Λόρδο Βίρονα σαν εκείνον ο οποίος υπήρξε από τους μεγάλους αγωνιστές και τη δε σήκωσε τον τουφέκι για να αγωνιστεί για την ανεξαρτησία, για την ευόδοση της εθνεγερσίας. Εγώ θα πάρω μια άλλη πτυχή, εκείνη της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Λέγοντας πάντα πόσο συνδέθηκε με τούτο τον τόπο, με το Μεσολόγγι, ο Λόρδος Βίρον. Θυμάμαι κάθε φορά που πήγαινα στο Μεσολόγγι, ιδίως ως πρόεδρος Δημοκρατίας, πήγαινα ανελιπώς για την έξοδο, κάθε Απρίλη. Και θυμάμαι ότι πήγαινα με την αίσθηση ότι μπορεί κάπου να δει κανείς τη σκιά του Βίρονα να πλανιέται κάπου στο αλωνάκι. Και έφευγα με αυτή τη μελαγχολία, τη μελαγχολία που εκπέμπει η λιμνοθάλασσα, μελαγχολία ή και πένθος, που δεν είναι, ξέρετε κυρίες και κύριοι, η μελαγχολία ή το πένθος για τους εξοδίτες. Εκείνοι πήραν ένα δοξαστικό δρόμο,
προς την αιωνιότητα και την ελευθερία. Το πένθος και η μελαγχολία είναι εκείνο το οποίο μένει από τον Βίρονα που άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Κάτι που μας φαίνεται ακόμα και σήμερα μυθικό. Σας είπα ότι οφείλουμε στον Λόρδο Βίρονα και στον ρομαντισμό του ένα μεγάλο μέρος από τον ξεσηκωμό της Ευρώπης, ύστερα ιδίως από τον Μεσολόγγι, από αυτό το κίνημα το οποίο βοήθησε ώστε να αντιληφθεί η Ευρώπη ποιο είναι το χρέος της απέναντι στην αγωνιζόμενη Ελλάδα. Οφείλουμε πολλά για τον Αβαρίνο, στον Λόρδο Βίρονα, στο ρομαντισμό του και γενικότερα ύστερα στην πορεία προς το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 για την ίδρυση του έθνους κράτους της ανεξάρτητης Ελλάδας, του πρώτου έθνους κράτους στην Ευρώπη. Και το οφείλουμε στο ρομαντισμό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα. Ο ρομαντισμός είναι βαθύτατα επαναστατικό κίνημα. Δεν είναι τόσο διαφωτισμός. Ναι, ο διαφωτισμός βοήθησε την ελληνική υπόθεση. Τη βοήθησε όμως σε ό,τι αφορά τους θεσμούς, όταν αργότερα μέσα από τον συνταγματισμό των Ελλήνων οι Έλληνες αγωνίστηκαν για να κάνουν συντάγματα τα οποία εμπερίχαν πρωτοποριακές διατάξεις για την εποχή και στην Επίδαυρο και στο Άστρος και στην Τριζίνα. Αλλά δεν βοήθησαν καθόλου οι ιδέες του διαφωτισμού για την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Για τον διαφωτισμό γενικότερα, ναι, αγωνίστηκε για την ελευθερία, για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά για να εξορθολογήσει τη δομή και τη λειτουργία των αυτοκρατοριών, όχι για να τις αποδομήσει. Την αποδόμησή του σημάνει ο ρομαντισμός. Και ο Βίρονας, έστω και αν δεν το ξέρε, φαίνεται όμως από τα ποίηματά του πως το ξέρε, ήταν ένας από τους μεγάλους εκπροσώπους του ρομαντισμού εκείνου, που άνοιξε το δρόμο για την ελευθερία. Κάτι το οποίο δεν το κατάλαβαν οι αγωνιστές, όπως το τόνισε προηγουμένως ο συνάδελφος και φίλος ο κ. Παπαγγελής, δεν το κατάλαβε ούτε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ποιος ήταν ο Βίρονας, τι ήρθε να κάνει στην Ελλάδα και πώς άφησε την τελευταία του πνοή σε αυτόν τον τόπο. Κάτι σήμαινε αυτό. Από αυτή την πτυχή που όλοι την ξέρουμε και όλοι την αναγνωρίζουμε στον Βίρονα, όπως σας είπα, διαλέγω να δούμε μια πτυχή που αφορά το πώς αντιμετώπισε ο Βίρον το ανοσιούργημα του Έλγιν. Το έγκλημα αυτό της πολιτισμικής τυμβορυχίας, το οποίο παραμένει και σήμερα και στοιχιώνει στην κυριολεξία και την ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά κυρίως στοιχιώνει το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο σωμαίνει σε αυτή τη στήρα γραμμή υπεράσπισης του ανοσιουργήματος του Έλγιν, στην πραγματικότητα και αυτό, και μιλώ καθαρά από νομική πλευρά, είναι κλεπταποδόχος των εγκλημάτων του Λόρδου, των προϊόντων εγκλήματος μάλλον, του Λόρδου Έλγιν. Είπε ο κ. Παγγελής προηγουμένως, έφτασε το 1809 ο Βίρον από τη Μάλτα στην Πάτρα και πήρε τον δρόμο για την Ήπειρο, έκανε μια στάση στους Δελφούς, όπως λέγεται. Ύστερα γύρισε στην Αθήνα και ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλησε να κάνει είναι να ανέβει στην Ακρόπολη. Ένα προσκύνημα στην Ακρόπολη. Και εκεί του διηγήθηκε την ιστορία της σύλλησης των γλυπτών από τον συνεργάτη του Έλγιν. Ο Έλγιν διέπραξε το έγκλημα μεταξύ 1801-1803. Ο Βίρον φτάνει εκεί το 1810. Ανεβαίνει στην Ακρόπολη. Ήτανε ο Τζιοβάνι Μπατίστα Λουσγέρι, ο οποίος τον συνόδεψε και του είπε τι ακριβώς συνέβη. Με κινησμό του περιέγραψε τι έκανε ο Βίρον. Εκεί κατάλαβε ο Βίρον ότι δεν ήταν μόνο το ανοσιούργημα, δεν ήταν μόνο η σύλληση αυτών των υπέροχων γλυπτών που ανήκουν στον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως μας είπε πολύ αργότερα ο Αντρέ Μαλρό. Του αποκάλυψε ότι δεν είχε καμία νομοποίηση. Τα φλιναφήματα του Βρετανικού Μουσείου, και είναι ντροπή για τον πολιτισμό της Μεγάλης Βρετανίας, αυτής της μεγάλης χώρας, είναι ντροπή να κρύβεται το Βρετανικό Μουσείο πίσω από δήθεν άδεια που δόθηκε από την Μεγάλη Πύλη στον Έλγιν για να κάνει αυτού του είδους την πολιτισμική τυμβορυχία. Εκεί ανακάλυψε, και υπάρχουν άπειρες μαρτυρίες που λένε, κοινή πεποίθηση, ότι ούτε καν φυρμάνι δεν υπήρχε του Σουλτάνου. Το φυρμάνι φέρει
το μονόγραμμα του Σουλτάνου. Τα γλυπτά, ο Παρθενώνας, θα είναι ιδιοκτησία του Σουλτάνου την εποχή εκείνη, κατά το Οθωμανικό δίκαιο. Τούγκρα δεν υπήρχε, ξέρετε τι είχε στα χέρια, του εμφάνισε μια ιταλική μετάφραση, μια άδεια για αρχαιολογικές ερεύνες που του έδωσε ούτε καν ο Βεζίρης, ο αναπληρωτής Βεζίρης της περιοχής εκείνης. Και αυτό είναι στα ιταλικά και αμφίβολης γνησιότητας. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία νομοποίηση που δεν θα ήταν νοητή, αλλά δεν υπάρχει και καμία νομοποίηση. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Βίρουνα από την πρώτη στιγμή. Από τότε μίσησε στη χειρολεξία των Έλγων. Δεν θέλησε ποτέ να τον δει και μέχρι το θάνατό του δεν τον είδε ποτέ. Αλλά καταφέρθηκε εναντίον του πολλές φορές και κυρίως με δύο συγκλονιστικά του ποίηματα. Αναφέρθηκε σε αυτά προηγουμένως ο κ. Παπαγγελής. Γραμμένα άρχισαν να γράφονται στην Ελλάδα, κανένα δεν τελείωσε στην Ελλάδα, ούτε το Child Harold, ούτε βεβαίως και η Κατάρα της Αθηνάς. Ξεκίνησαν να γράφονται κάπου στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος τους, ιδίως για τον Child Harold, το πρώτο άσμα, γράφτηκε στο μοναστήρι των Καπουτσίνων, στην Πλάκα. Ας πάρουμε το πρώτο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα άσματα και το οποίο γράφτηκε μεταξύ του 1812, λίγο πριν φύγει, το ξεκίνησε από την Αθήνα, και μέχρι το 1818. Η συνολική του έκδοση συνέβη μετά το θάνατο του Βίρουνα, συνέβη το 1825, η επίσημη συνολική έκδοση του Child Harold. Έχουν υπέροχες μεταφράσεις γίνει, γράφτηκε στα αγγλικά. Αξίζει να το διαβάσετε. Περιγράφει πολλά, όχι μόνο για την Ακρόπολη γενικά, αλλά περιγράφει και το θέμα της ύλης της Ακρόπολης. Και μιλάει για το κούρσιμα της Ακρόπολης. Χρησιμοποιεί τον όρο. Για τον Όρδο Βίρονα, ο Έλγιν ήταν επικεφαλής μιας ομάδας κουρσάρων που κούρσιψαν τον παγκόσμιο πολιτισμό. Στη συνέχεια, το δεύτερο ποίημά του είναι ακόμη πιο συμβολικό. Ποίηματα νιώτης, ξέρετε. Γεμάτα από ρομαντισμό. Γι' αυτό είπα πριν, ήταν συνειδητά ρομαντικός. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά στην πραγματικότητα ο ρομαντισμός είχε υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση μέσα στην πνευματική διάσταση του Λόρδου Έλγιν. Σε αυτό το ποίημά του, λοιπόν, η Κατάρα της Αθηνάς, που είχε γραφτεί το 1811, ξαναγράφεται και ολοκληρώθηκε το 12. Ο Βίρον πλέον ξεσπαθώνει, για να το πω έτσι, απέναντι στον Έλγιν. Αλλά πάει ακόμα παραπέρα. Όταν πήγε στη Μεγάλη Βρετανία και οι φίλοι του είδαν όταν τελείωσε το ποίημα του, είπαν μην το δημοσιεύσει. Γιατί στην πραγματικότητα στρεφόταν εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας ως Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα σας πω γιατί. Τότε λοιπόν του είπαν μην το κάνεις, το έκανε. Μετά από λίγο δισταγμό λίγων μηνών, γιατί η Αιγαιτική περιγράφει την Αθηνά, η οποία καταργέται όλους εκείνους οι οποίοι σύλλησαν το ναό της στην πραγματικότητα τον ελληνικό πολιτισμό. Και τότε αμήνεται ο Βίρον μαζί με την Αθηνά συμπλέοντας για την καταδίκη του Έλγιν και της λέει ότι εγώ δεν είμαι Σκοτσέζος, γιατί όπως ξέρετε ο Λόρδος Έλγιν ήταν Σκοτσέζος. Και έκανε την αντίστοιξη, για να χρησιμοποιήσω όρους ολίγων μουσικής, ανάμεσα στους Σκοτσέζους και τους Βρετανούς. Προσπάθησε να αποτινάξει αυτό το άγος. Και βεβαίως κορυφώνεται η όλη πορεία του σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της επιστροφής αυτών των γλυπτών στην Αθήνα, σε μια επιστολή που έγραψε στις 7 Φεβρουαρίου του 1821 σε ένα φίλο του, τον Τζον Μάρεϊ, και εκεί του λέει ότι είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από το μέγεθος της τέχνης που περικλείουν αυτά τα γλυπτά, αυτοί οφείλουν να τα επιστρέψουν, προσέξτε. Όχι τόσο γιατί εκεί είναι κλεισμένα μέσα στο Πικαντήλι, στο μουσείο δηλαδή το Βρετανικό. Αλλά λέει κάτι συγκλονιστικό που είναι και η βάση, ξέρετε, της σημερινής μας απέτησης να γυρίσουν πίσω τα γλυπτά. Είπε ότι φως μπορεί να έχουν ακόμα και στο Βρετανικό μουσείο. Αλλά εκείνο που λείπει είναι ότι αυτά δεν έχουν τη φυσική τους θέση, που η θέση τους είναι εκεί που ξεκίνησαν. Γιατί ο Παρθενώνας είναι ένα όλον. Είναι ένα μέρος της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Και να χρησιμοποιήσω τη φράση που αργότερα
στις 28 Μαΐου του 1959 κάτι τη φωταγώγηση, την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης χρησιμοποίησε ο Αντρέ Μαλρό, υπουργός πολιτισμού του Σαρλ Ντεγκόλ την εποχή εκείνη. Τότε λοιπόν είχε πει ο Μαλρό την περίφημη φράση. Από εδώ ξεκινάει ο παγκόσμιος πολιτισμός. Το είχε πει επειδή το ήχος και φως, η δυνατότητα να βλέπεις παντού αυτό το θέαμα, δημιουργούσε το ξεκίνημα ενός πολιτισμού. Αλλά πρέπει να το συνδέσουμε και να το συνδέσετε. Από πού ξεκίναγε αυτός ο πολιτισμός? Από τον Παρθενώνα. Και είναι αλήθεια ότι είναι ένα ξεκίνημα παγκόσμιου πολιτισμού. Από εκεί που ξεκινάει το πνεύμα και το θάρρος κατά τον Αντρέ Μαλρό. Ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι η βάση του παγκόσμιου πολιτισμού, κάτι που όλοι το αναγνωρίζουν, όχι γιατί διεκδικούμε την υπεροχή εναντί άλλων πολιτισμών, αλλά γιατί θέλουμε να σταθούμε συνεπείς με την ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού, της οποίας τις ρίζες όλοι σήμερα ομολογούν. Χάρη στο Βίρονα, ευθύς εξ αρχής, πριν καν δούμε την αυγή της ελευθερίας στην Ελλάδα, της οριστικής ελευθερίας, είχε πέσει ως σπόρος της ανάγκης διεκδίκησης των γλυπτών να γυρίσουν για όρους παγκόσμιου πολιτισμού στην Ελλάδα και να καταδικαστεί εκθύμος και ομοθύμος το ανοσιούργημα του Λόρδου Έλγιν. Τη σκυτάλη την πήραν πολλοί. Μας είχε αφήσει ο Ανδρέας Σκελιανός, ο Άγγελος Σκελιανός, μια αλληλογραφία, φαίνεται ότι διατηρούσε αλληλογραφία με τον Ροντάν, τον περίφημο γλύπτη Ροντάν, όπου εκεί του έλεγε, είχε πάει και επισκεφθεί στο Βρετανικό Μουσείο τα γλυπτά όλο ο Ροντάν, και του έλεγε, τα είδα εκεί. Μέσα από εκεί υπάρχει όποια μεγαλοπρέπεια, αλλά λείπει το φως του ομήρου. Πώς συνδέεται με αυτό που έλεγε και ο Λόρδος Βίρον στον Τζον Μάρι. Ύστερα υπάρχει, κυρίες και κύριοι, συγκλονιστική μαρτυρία. Και εγώ απορώ, την είχα ανακαλύψει κάπου στοιχεία γιατί με απασχολούσε το θέμα όταν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απορώ πως δεν το έχουμε αξιοποιήσει ακόμα. Είναι γνωστό στις ελληνικές αρχές αυτό. Αλλά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν το έχουν αναδείξει. Ίσως επειδή προερχόταν από μένα, δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικούς τέχνης στην Αγγλία είναι ο Λόρδος Κένεθ Κλάρκ. Ιστορικός της τέχνης μεγάλου Βεληνικούς. Σεβαστός στη Μεγάλη Βρετανία. Έγραφε λοιπόν το 1943 μέσα στην Οδύνη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 1943. Έγραφε στον ομόλογό του Τόμας Μπότκιν, ο οποίος είναι άλλος μεγάλος διευθυντής μουσείων και κριτικός της τέχνης Ιρλανδικής καταγωγής, στο Δουβλίνο είχε την έδρα του. Του έλεγε «Είμαι αναφανδών υπέρ του να γυρίσουν τα γλυπτά στην Ελλάδα. Και πρέπει να γυρίσουν γιατί εκεί ανήκουν. Όλοι ξέρουμε πως έφυγαν από εκεί. Και πρέπει η Μεγάλη Βρετανία, ακριβώς για αυτά που έκανε, να χτίσει και το μουσείο στο οποίο θα πρέπει να στεγαστούν». Λόρδος Κένεθ Κλάρκ, μια από τις εμβληματικές μορφές της ιστορίας τέχνης. Αν είπα πριν είναι ότι απορώ, το είπα μια, το είπα δυο ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχω δει ποτέ στη συνέχεια, στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε, στις συζητήσεις που κάνουμε, δεν έχω δει ποτέ να αναφέρεται αυτή η μαρτυρία του Κένεθ Κλάρκ, η οποία βρίσκεται, γιατί η επιστολή βρίσκεται στην Tate Gallery του Λονδίνου. Μπορεί να τη δει ο οποιοδήποτε. Και θεωρώ ότι από εκεί αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μπορεί να μπει στην παγκόσμια κοινότητα που τώρα είναι μαζί μας και μέσα στη Μεγάλη Βρετανία. Ποιο είναι το έγκλημα που συντελείται από το Βρετανικό Μουσείο? Πάνω σε όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι έχουμε του Μαλρό, όπως σας είπα την ομιλία εκείνη, που δείχνει πού είναι η θέση των γλυπτών του Παρθενώνα, σήμερα έχουμε μια ιστορία πίσω, γιατί σταθήκαμε σε αυτό απόλυτα συνεπής. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η διεκδίκηση των γλυπτών πάνω σε όλες αυτές τις ιδέες του Λόρδου Βίρονος από τον εν Αθήνας Γενικό Γραμματέα της Αρχαιολογικής Εταιρείας, τον Αλέξανδρο Ραγκαδί, 1842. Συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια. Φτάσαμε σε εκείνο το ιστορικό έτος του 1984 με τη δική μας τη μεγάλη Μελίνα Μερκούρη,
που ξεκίνησε αυτόν τον αγώνα, τότε μας έλεγαν ότι δεν έχετε χώρο να τα βάλετε. Εμείς έχουμε το Βρετανικό Μουσείο. Φτιάχτηκε το Μουσείο της Ακρόπολης. Και το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου έπεσε. Έχει απομονωθεί εντελώς. Και καταλήγω με την εθνική μας θέση. Με αυτά που σας είπα, και έχουν πει και άλλοι, και πολύ περισσότερο τεκμηριωμένα, μπορείτε να τα βρείτε, η ομιλία μου θα δοθεί, γιατί είναι πολύ πιο εκταμένη από τη σύντομη εκφορά την οποία έκανα σε προφορικό λόγο. Αλλά έχουν γραφτεί πολλά και θα σας συμβούλευα, αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Παπαγγελής, στο υπέροχο βιβλίο για τον Λόρδο Βίρουνα του Ρόντρικ Μπίτον. Για τον ρομαντισμό του Βίρουνα, για τη συμβολή του στα ελληνικά πράγματα και στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ένα γεγονός. Όχι μόνο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία του Βρετανικού Μουσείου, όχι μόνο δεν έχει την παραμικρή νομιμοποίηση να κρατάει τα προϊόντα κλοπής και σύλλησης του Παρθενώνα, τα οποία στέρισε από αυτό το υπέροχο μνημείο της ανθρωπότητας ο Έλγιν, αλλά όσο τα κρατάει ακόμα, διαπράττει το έγκλημα, όπως σας είπα και πάλι, του να παρακρατάει, να έχει δηλαδή προϊόντα εγκλήματος στα χέρια του. Αυτά δεν παραγράφονται, όπως γνωρίζετε. Και αυτό δείχνει και την αγωνία του Βρετανικού Μουσείου. Έχετε παρατηρήσει όλοι. Το Βρετανικό Μουσείο τρέχει και να πει, ναι, τώρα κι εγώ αντιλαμβάνομαι, αφού χρόνια ολόκληρα, δεν τολμούσε κανείς να θέσει το ζήτημα. Δεν το έθετε κανείς. Αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων τώρα πια να αποδεχθούν ότι το ζήτημα υπάρχει και σπέβδει και λέει εμείς εδώ είμαστε. Αλλά τι προτείνει? Και ορισμένες φορές κάναμε το λάθος να αρχίσουμε να συζητάμε. Γι' αυτό ευτυχώς κόπηκε στη ρίζα του, γιατί εδώ είμαστε όλοι να υπερασπιστούμε την εθνική υπόθεση. Τι λέει? Μίσθωση. Μακροχρόνια μίσθωση. Να τα δώσουμε για 99 για 100 χρόνια. Και να μας δώσετε κάποια άλλα εδώ, να τα βάλουμε στις θέσεις τους, μέχρι να μας τα επιστρέψετε. Ή παραδείγματος χάρη ακούστηκε και από Έλληνες νομικούς, πολύ πρόσφατα το άκουσα, είναι μια λύση παρακαταθήκη. Καλά τα περί παρακαταθήκης, όπως γνωρίζουμε, στο εμπράγματο και το ενοχικό, τα μαθαίνουμε στο δεύτερο έτος της νομικής. Όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι είτε η μίσθωση, είτε η παρακαταθήκη, ή η αδίποτε μορφή δονισμού, όσο μακροχρόνιος κι αν είναι, να έχει ένα στοιχείο. Αναγνωρίζει σε αυτόν ο οποίος στα δίνει εν είδη δανείου την κυριότητα. Ποιος είναι ο διακαής πόθος, κυρίες και κύριοι, του Μουσείου του Βρετανικού, τώρα που στην κυριολεξία έχει απομονωθεί και έχει αναδειχθεί όλο το ζήτημα, πως θα βγάλει από πάνω του το στίγμα του κλεπταποδόχου. Αυτό θέλει να κάνει. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς δεν μπορούμε να συνεργήσουμε καθιονδήποτε τρόπο σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό ξέρετε, και αν θέλαμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε. Γιατί μια τέτοια δυνατότητα δεν μας ανήκει. Ούτε εμείς, ξέρετε. Ενώ ο καθένας από εμάς χωριστά έχουμε την ιδιοκτησία αυτών των γλυπτών. Η ιδιοκτησία ανήκει στην Ελλάδα της ιστορίας και του πνεύματος. Η ιδιοκτησία ανήκει σε αυτό το μνημείο, τον Παρθενώνα, που στέκεται εκεί σε πείσμα των αιώνων, των χιλιετιών. Στέκεται όρθιο και ιδίως σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς που χυμάζεται η δημοκρατία και ο πολιτισμός, για να θυμίζει ποια είναι η κληρονομιά των ανθρώπων, ποια είναι η ομορφιά της δημοκρατίας και της ελευθερίας, κυρίως ποια είναι η αξία της παιδείας. Όταν συνδυάζεται με το θάρρος, σας θυμίζω τη φράση του Αντελέ Μαρλό. Τι είπε για τους Έλληνες? Είναι ο μόνος λαός ο οποίος συνδυάζει την παιδεία με το θάρρος. Την παιδεία ως σύνολο προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Αυτά τα αναγνώρισαν όλοι. Ποιος από εμάς, κυρίες και κύριοι, έχει το δικαίωμα να απεμπολίσει αυτές τις αρχές δήθεν στο όνομα κάποιου συμβιβασμού, ο οποίος θα μας έδινε αυτά τα γλυπτά
αλλά την ίδια ώρα θα είχαν χάσει τη λάμψη τους. Γιατί αυτά τα ίδια θα μας έλεγαν. Δεν είμαι μαζί σας, δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, δεν είναι δικά σας αυτά. Ανήκουν αλλού και εκεί θα ξαναγυρίσουν. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε. Είναι καλύτερα να αγωνιζόμαστε μέχρι να έρθουν εδώ, όποτε και αν γίνει αυτό. Στην κατοχή της παγκόσμιας ιστορίας, του παγκόσμιου πολιτισμού που ξεκινάει από τον Παρθενώνα, παρά να έρθουν μέσω συμβασμών που στην πραγματικότητα έρχονται να καλύψουν εγκλήματα τα οποία δεν κατάφερε κανείς να συγκαλύψει μέσα στους αιώνες. Και γι' αυτό ευχαριστώ θερμώς την Ακαδημία, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, όλους που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση, αυτή την κρίσιμη στιγμή, που όλοι οι Έλληνες στα εθνικά μας θέματα πρέπει να προσθέσουμε άλλο ένα. Την επιστροφή ανεφόρων και προϋποθέσεων, χωρίς κανένα αστερίσκο, των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο κύριο Παυρόπουλο για την ομιλία του και προτού κλείσει η απόψινη εκδήλωση θα προβληθεί σύντομο βίντεο στο οποίο ο ακαδημαϊκός κύριος Κωνσταντίνος Συνολάκης απαγγέλει το ποίημα του Λόρδου Βίρονα με τίτλο «Maid of Athens». Maid of Athens by George Gordon Lord Byron. Maid of Athens, here we part. Oh, give me back my heart. But since that has left my breast, keep it now and take the rest. Hear my vow before I go. Ζωή μου, σας αγαπώ. By those tresses unconfined, wooed by each Aegean wind, by those lips whose jetty fringe kiss thy soft cheek's blooming tinge, by those eyes wild like the roe, ζωή μου σας αγαπώ. By those lips I long to taste, by that zone encircled waist, by all those token flowers that tell what words can ever speak so well, by love's alternate joy and woe, ζωή μου σας αγαπώ. Maid of Athens, I am gone. Think of me sweet when alone. Though I fly to Istanbul, Athens holds my heart and soul. Can I cease to love thee? No. Ζωή μου, σας αγαπώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση και έχουμε μια μικρή δεξίωση έξω από την αίθουσά μας. Καλό σας βράδυ.